από το Ρουκζούκ έχουν περάσει κατά καιρούς γιπαετοί και γιπαετοί που άφηναν τη Ζέτα Μακρυπούλια με το στόμα ανοιχτό. Αυτή τη φορά, αντιστράφηκαν οι ρόλοι και η ατάκα της παρουσιάστριας χτύπησε όλα τα καμπανάκια. Συνήθως οι παίκτες είναι εκείνοι που της δίνουν την μπάσα για τρολάρισμα, όμως αυτή τη φορά το όλο σκηνικό έγινε αντίστροφα. Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν αυτή που είπε απευθύνθηκε στον παίκτη, λέγοντας του «Κοίταξε να δεις, θέλω να το κάνουμε στα γρήγορα». Τότε εκείνος μπούρλωσε τα μάτια και της απάντησε «Πρόσεχε τι λες Ζέτα, μας βλέπουνε Ζέτα, γιαγιάδες, παππούδες, ο Μιχάλης, με τη Μακρυπούλια να έχει λυθεί στα γέλια». Μαρμάρωσε η Ζέτα Μάκρη που ηλιαντροπιαστική στιγμή, πλάκα έπαθε η Ζέτα Μακρυπούλια στο Ρουκζούκ με έναν παίκτη, ο οποίος επέμενε πως μια αρκετά μεγάλη πόλη, είναι χωριό της Θεσσαλίας, ενώ, σοκαρισμένος με την κατάσταση της Ζέτας Μακρυπούλια ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, με τη διάσημη παρουσιάστρια να του επιφυλάσει μια άσχημη ανακοίνωση. Όταν του δόθηκε η λέξη καβάλα και έπρεπε να πει τέσσερις λέξεις που να την περιγράφουν, για να βρουν οι συμπαίκτες του, εκείνος επέμενε να βάλει τη λέξη χωριό. Ωστόσο, η παρουσιάστρια Ζέτα Μακρυπούλια έμεινε και τον έπεισε ότι η καβάλα είναι πόλη, όπως και να βάλει τη λέξη Μακεδονία, όπως και τη λέξη θάλασσα την οποία και δεν βρήκαν οι συμπαίκτες του και αναρωτήθηκαν στο τέλος αν η καβάλα έχει όντως θάλασσα. Yeah.